βρισκόμαστε, να σας πω ότι ο βασικός λόγος που είπαμε να γίνει σήμερα αυτή η ενημέρωση του τύπου είναι ένα σχέδιο νόμου που έχουμε επεξεργαστεί και το οποίο θα σας παρουσιάσουμε τις βασικές κατευθύνσεις. Η δημόσια διοίκηση είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής θεσμικής λειτουργίας, της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και του κοινωνικού κράτους. Όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας και θα έλεγα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και η ευρωπαϊκή διοίκηση είναι μια δημόσια διοίκηση, υπέστη διάφορα πλήγματα που έχουν να κάνουν αφενός με την οριζόντια μείωση του προσωπικού της, αλλά και σε δομές, καθώς και την αδυναμία μιας φυσιολογικής ανανέωσής της, και πολύ περισσότερο στοχοποιήθηκε η δημόσια διοίκηση, και ευρωπαϊκά και εθνικά, και στοχοποιήθηκαν και οι δημόσιοι λειτουργοί. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε γιατί δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικράτησε μία νεοφιλελεύθερη συγκεκριμένη λογική, η οποία έχει σαν ένα βασικό στόχο και την απαξίωση της έννοιας των δημοσίων υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Σαφώς υπήρχαν και προβλήματα και υπήρχαν και ανάγκες για τομές, μεταρρυθμίσεις, για να είναι πιο αποτελεσματική, λιγότερο γραφειοκρατική και πιο ανοιχτή στο πολίτη. Είναι άλλο πράγμα όμως να εντοπίζει κανείς τα προβλήματα και να κοιτάει να τα βελτιώσει, να βρει λύσεις με στόχο την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης για να επιτελέσει το ρόλο της και άλλο φυσικά να την απαξιώνει και τελικά να αποδυναμώνει τη δυνατότητά της να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και τον πολίτη. Η κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 2015 εξ αρχής έβαλε ως στόχο την αποκατάσταση και την ενδυνάμωση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι, αν χωρίσουμε τις φάσεις, ότι σε πρώτη φάση, το 2015, ο βασικός στόχος που κινήθηκε η κυβέρνηση ήταν τότε και με τον νόμο 4325, προκειμένου να θεραπευθούν οι αδικίες που είχε υποστεί η δημόσια διοίκηση και πολύ συγκεκριμένα η κατάργηση της διαθεσιμότητας και φυσικά η αποκατάσταση των 3.000 υπαλλήλων που τότε, όπως θυμόσαστε, είχαν απολυθεί. Βασικός στόχος επίσης, γιατί δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης, είναι να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης. Αναφέρομαι λοιπόν στους δημόσιους λειτουργούς, στους εργαζόμενους και φυσικά και η αίσθηση της ασφάλειας σε σχέση με την εργασία τους. Το δεύτερο μεγάλο βήμα που έγινε από την κυβέρνηση την περίοδο 2016-2018 ήταν οι μεγάλες θεσμικές τομές για μία δημόσια διοίκηση ανεξάρτητη, αυτόνομη από κομματικά κέντρα ηγεσίας, μία δημόσια διοίκηση σύγχρονη, ψηφιοποιημένη, που να έχει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλύτερη διαχείριση, επιμόρφωση και ανάδειξη και αξιοποίηση του προσωπικού της. Εκεί, όπως γνωρίζετε, θεσπίστηκαν και αυτή είναι και το βασικό θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου κινούμαστε και λειτουργούμε και γίνονται όλες οι μεγάλες αλλαγές. Είναι ο νόμος 4369 και ο νόμος 4440, με νόμους με τους οποίους προχώρησε και η διαδικασία η θεσμική πλέον της κινητικότητας και η διαδικασία της αξιολόγησης, χωρίς τη μορφή, τη τιμωρητική που είχε πάρει πριν τις εκλογές του 2014, που όπως θυμόσαστε είχε μπει και για μία περίοδο, άλλον αποσύρθηκε προεκλογικά και η περίφημη διάταξη περί του 15% υποχρεωτικά ανεπάρκειας, που ήταν βέβαια όχι κάτι θεωρητικό, αλλά ήταν ο προθάλαμος για τη διαθεσιμότητα και στη συνέχεια για τις απολύσεις. Άρα λοιπόν, θεσμός της κινητικότητας, που σημαίνει ότι πλέον
οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις εντός της δημόσιας διοίκησης γίνονται με γνώμονα αφενός τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι φορείς, μέσα από θεσμικό και διαφανή τρόπο, και αφετέρου φυσικά και τα ίδια τα ενδιαφέροντα και την θέληση των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, η αξιολόγηση, η οποία προχώρησε και τώρα φέτος από την επόμενη χρονιά θα μπούμε στην επόμενη φάση της αξιολόγησης. Τα ζητήματα της επιλογής προϊσταμένων, όπου μετά από 10 χρόνια που η ελληνική δημόσια διοίκηση δεν είχε κάνει κρίσεις προϊσταμένων, αυτό πλέον γίνεται πράξη. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι κρίσεις όσον αφορά τους γενικούς διευθυντές της κεντρικής διοίκησης και προχωράμε τώρα και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι σε εξέλιξη η κρίση των διευθυντών, με συγκεκριμένο διαφανή και τρόπο και φυσικά όλα αυτά και με την συμμετοχή και εποπτεία του ΑΣΕΠ, όπως επίσης και ο μεγάλος θεσμός των διοικητικών γραμματέων και τομεακών γραμματέων, που ακριβώς έρχεται να υλοποιήσει την έννοια της αυτόνομης από τα πολιτικά κέντρα και τις κομματικές ηγεσίες δημόσια διοίκηση, που και αυτή η διαδικασία γίνεται υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ μέσα από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων με τις δύο συνθέσεις και είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα έχουμε και στο επόμενο διάστημα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε εξέλιξη και ευχαρίστω να αναφερθούμε και πιο ειδικά με τις ερωτήσεις σας. Τώρα όμως πλέον έχουμε μπει σε μία νέα φάση. Μετά από τον πρώτο κύκλο που ήταν η αποκατάσταση των αδικιών, το δεύτερο κύκλο που ήταν οι μεγάλες τομές και η υλοποίησή τους, η χώρα μας από τον Αύγουστο έχει μπει πλέον σε μία νέα περίοδο με την ολοκλήρωση των μνημονίων. Άρα σε αυτή τη νέα περίοδο καλείται και η δημόσια διοίκηση και η ίδια να προσαρμοστεί, αλλά και να συμβάλλει σε μία συνολική εθνική προσπάθεια. Σε αυτή τη νέα περίοδο η χώρα μας, η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος, οι θεσμοί, συνολικά και συλλογικά, ανακτούμε σταδιακά την κυριαρχία μας μετά από τη δύσκολη και επώδυνη περίοδο των μνημονίων. Ανακτούμε ξανά τα περιθώρια και τη δυνατότητα πολιτικών επιλογών. Η δημόσια διοίκηση, λοιπόν, σε αυτή τη νέα περίοδο έχει ένα πολύ κρίσιμο, ιδιαίτερα κρίσιμο, ρόλο που καλείται να ανταποκριθεί. Ο πρώτος είναι να συμβάλλει καθοριστικά ως βασικός μοχλός στη συνολική νέα στρατηγική για τη θεσμική, την παραγωγική, αναπτυξιακή και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Η δημόσια διοίκηση, λοιπόν, είναι βασικός μοχλός σε αυτή την προσπάθεια. Η δεύτερη μεγάλη αποστολή της είναι μέσα από την συνέχεια, την επιτάχυνση όλων αυτών των θεσμικών αλλαγών, να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την σύγχρονη, αξιοκρατική, αυτόνομη και αναγκαία ψηφιοποιημένη λειτουργία της για να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ρόλο που καλείται να επιτελέσει και για τη θεσμική λειτουργία και τη δημοκρατία και πάνω απ' όλα για το δημόσιο συμφέρον. Με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι μία έννοια που και αυτή ταλαιπωρήθηκε την περίοδο της επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων, γιατί το δημόσιο συμφέρον είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την έννοια της δημοκρατίας, του Δήμου, γι' αυτό προέρχεται και από την ίδια λέξη, είναι δηλαδή το συλλογικό συμφέρον όπως εκφράζεται μέσα από την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και κάθε φορά παίρνει το περιεχόμενό της μέσα από τη συνταγμένη δημοκρατική θεσμική λειτουργία. Άρα λοιπόν η δημόσια διοίκηση είναι απόλυτα συνυφασμένη με την έννοια της δημοκρατίας και του δημοσίου συμφέροντος. Και ο τρίτος βέβαια μεγάλος στόχος είναι του να μπορέσει η δημόσια διοίκηση πλέον να είναι ανοιχτή, φιλική και τώρα είναι σε μεγάλο βαθμό, έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί τομείς που πρέπει να δουλέψουμε για ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα απλούστευσης και προσέγγισης με τον πολίτη και εκεί φυσικά έχουμε και μια σειρά διαδικασίες σε εξέλιξη και θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Όσον αφορά, λοιπόν, το σχέδιο νόμου. Το σχέδιο νόμου έρχεται να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.
δηλαδή για την δημόσια διοίκηση αυτής της νέας εποχής που πλέον διανύουμε και που χρειάζεται η χώρα μας. Ο τίτλος του είναι «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης». Θέλω σε αυτό το σημείο να σταθώ ιδιαίτερα και να πω ότι υπήρξε μια συλλογική δουλειά για 2-2,5 μήνες. Εγώ κλείνω τώρα 3,5 μήνες. Ήταν κάτι που εξ αρχής έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας, τον κύριο Γρηγόρη Θοδωράκη, ο οποίος είναι ένας θεσμικός πυλώνας στο Υπουργείο και με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Τους συνεργάτες μας που συνέβαλαν σε όλη αυτή την προσπάθεια και τους τρεις γενικούς μας διευθυντές που είναι σήμερα εδώ παρόντες, την κυρία Δημητρίου, τον κύριο Μιχαλόπουλο και τον κύριο Σπυλιωτόπουλο, και για την συνολική τους προσπάθεια μαζί με τις διοικήσεις της διευθύνσης του Υπουργείου μας, αλλά και για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που συμβάλανε με τις προτάσεις τους και την καταγραφή των αναγκών που έπρεπε να υπάρξουν οι αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί και οι διαδικασίες μας εκ των πραγμάτων συνεχώς αξιολογούνται και αυτή είναι και μια θεσμική εξέλιξη, ότι πρέπει συνεχώς να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και της εποχής και συνεχώς να βλέπουμε και πού υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Θα σας πω επιγραμματικά τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου. Πρέπει να σας πω με χαρά ότι σήμερα το έχουμε θέσει και σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα. Το στέλνουμε σήμερα και φυσικά και στην ΑΔΔΗ, γιατί και από εκεί περιμένουμε τις παρατηρήσεις τους. Και στο τέλος της συνέντευξης τύπου, για να έχετε κι εσείς μια πλήρη εικόνα, θα σας μοιράσουμε και ένα περιληπτικό σημείωμα για να διευκολύνουμε για τα θέματα, γιατί είναι και κάποια θέματα λίγο ειδικά και σίγουρα δεν θα μπορώ και σε μια προφορική παρουσίαση να αναφερθώ σε όλα. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο βασικό μέρος του σχεδίου νόμου. Είναι 4 τα βασικά μέρη, που αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων και την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο ιδιαίτερα στη σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης. Ο πρώτος λόγος είναι ότι την περίοδο που ήμασταν κάτω από τα μνημόνια και μάλιστα ξεκινώντας και πριν τα μνημόνια, από την περίοδο της επιτήρησης το 2006, η χώρα μας μπήκε σε μία διαδικασία αρχικά μεγάλης αυστηροποίησης σε σχέση με τις προσλήψεις, σχεδόν απαγόρευσης. Ξέρετε ότι λειτουργεί η ΠΙΣ, η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Και βέβαια την περίοδο την καθαρή των μνημονίων μπήκαμε και κάτω από πολύ συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες, 1:5 αρχικά, 1:3 το 2018 και τώρα σε αυτή τη νέα φάση που περνάμε, ακριβώς σηματοδοτώντας την έξοδο των μνημόνια, προχωράμε πλέον στην εξισορρόπηση της συρρήκνωσης, γιατί δεν μιλάμε για διόγκωση βέβαια, μιλάμε για εξισορρόπηση της συρρήκνωσης του κανόνα 1:1. Τώρα λοιπόν που ανακτούμε την κυριαρχία και τη δυνατότητα πολιτικών επιλογών και έχουμε και το δημοσιονομικό πλαίσιο εκείνο, το οποίο με απόλυτα σεβασμό στον κανόνα που έχουμε να τηρήσουμε, αλλά και το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφώνεται, είναι ανάγκη οι προσλήψεις να μην είναι ούτε αποσπασματικές, κάτω από την πίεση της συγκυρίας και των αναγκών, ούτε προσλήψεις σε καμία περίπτωση ως αυτοσκοπός. Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες του δημοσίου, για τις ανάγκες που έχει η δημόσια διοίκηση να επιτελέσει, που αναφέρθηκα πριν, για τη χώρα μας, για τους θεσμούς και για τη νέα εποχή που διανύουμε. Και φυσικά είναι προσλήψεις οι οποίες οφείλουν να γίνουν, και αυτή είναι η πηξίδα μας, κάτω από συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση των αναγκών που έχουμε σήμερα και που θα έχουμε στο μέλλον και φυσικά των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται, και αυτό θεσπίζουμε, να υπάρχει αφενός ένας πολυετής στρατηγικός σχεδιασμός για τις προσλήψεις, ο οποίος θα λειτουργήσει σε μία πολυετή βάση, σε απόλυτη συνάρτηση με το δημοσιονομικό μεσοπρόθεσμο πολυετές πρόγραμμα της χώρας. Και εκεί πέρα το Υπουργείο μας θα λαμβάνει κάθε Γενάρη, ξεκινώντας από το 19, τις συγκεκριμένες στρατηγικές αναλύσεις
των άλλων Υπουργείων, των άλλων Δημοσίων Φορέων, εποπτευόμενων φορέων και από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, σε σχέση με την ανάλυση των αναγκών τους και μία προβολή στο μέλλον, δηλαδή εκτίμηση, τι ανάγκες θα έχουν στο μέλλον, τι αποχωρήσεις θα έχουν, τι νέες λειτουργίες οφείλουν να επιτελέσουν, τι στόχοι μπαίνουν. Άρα λοιπόν θα είναι προσλήψεις που θα γίνονται με συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει και αυτή, όπως σας είπα, η διαδικασία των εκ των ενών των προσλήψεων και των αναγκών που δεν επιτρέπει όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση και βέβαια γι' αυτό το λόγο είχαμε και την ανάγκη να προσλαμβάνονται και συμβασιούχοι προκειμένου να μείνουν όρθια τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας με τους αναπληρωτές και βασικές δομές στις υπηρεσίες του κράτους. Τώρα μπαίνουμε λοιπόν ξανά σε μια κανονικότητα σαν κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα της Ευρωζώνης. Μάλιστα, επειδή θέλουμε αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός ο πολιετής να είναι σε πλήρη συνάρτηση με τη συνολική μας θεσμική διαδικασία ανασυγκρότησης και μεταρρύθμισης, τίθεται και ως όρος μέσα ότι προκειμένου ένας φορέας να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το πολιτή σχεδιασμό προσλήψεων και άρα και να έχει τη δυνατότητα προσλήψεων, θα πρέπει όλα αυτά να είναι σε συνάρτηση με τα ψηφιακά οργανογράμματα που θα πρέπει να έχει, τα περιγράμματα θέσεων και όλες αυτές τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες και τις διατάξεις που έχει θέσει συνολικά η θεσμική αλλαγή στο δημόσιο. Τώρα, όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό. Ο ετήσιος προγραμματισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και αυτή είναι και η λογική ακολουθία των πραγμάτων. Συνεπώς, όπως το Σεπτέμβριο κάθε έτους παρουσιάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού, έτσι και το Σεπτέμβριο κάθε έτους, ξεκινώντας από του χρόνου το Σεπτέμβριο, θα λαμβάνει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα αντίστοιχα αιτήματα πάλι των φορέων, υπουργείων, εποπτευωμένων και αυτοδιοίκησης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικά για την αυτοδιοίκηση δηλαδή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, και που εκεί πέρα θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο του πολιετούς στρατηγικού σχεδιασμού που έχουν υποβάλει να έρχονται και να εξειδικεύουν τις ανάγκες που έχουν για την επόμενη χρονιά, το οποίο θα τα συγκεντρώνουμε εμείς και με βάση τον συνολικό αυτό σχεδιασμό μέχρι το τέλος του χρόνου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού, πλέον θα βγαίνει μία πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μία εγκριτική πράξη, το λέω έτσι για να γίνει σαφές τι εννοούμε, εκεί που βγαίνουν πάρα πολλές μέσα στη χρονιά. Θα βγαίνει λοιπόν στην αρχή του χρόνου μία εγκριτική πράξη από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Οικονομικών, που θα είναι οι προσλήψεις της επόμενης χρονιάς, με απόλυτη διαφάνεια, με απόλυτη στρατηγική και να ξέρουμε όλοι, το κεντρικό κράτος, οι φορείς μας, αλλά και το ίδιο το ΑΣΕΠ, τι προσλήψεις θα χρειάζεται να κάνει. Δύο κρίσιμα θέματα σε αυτό το σημείο. Ότι στον ετήσιο προγραμματισμό θέτουμε και τους εποχικούς εργαζόμενους υπαλλήλους. Και αυτό γιατί. Γιατί εποχικός δεν σημαίνει έκτακτος. Εποχικές ανάγκες του κράτους, όπως είναι οι πυροσβέστες, όπως είναι οι αρχαιοφύλακες, είναι τακτικές ανάγκες του κράτους, οι οποίες όμως έχουν μια περιοδικότητα, δηλαδή είναι συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Άρα, αυτό έρχεται να διευκολύνει τη δημόσια διοίκηση και είναι αποφελία φυσικά και της κοινωνίας και των πολιτών, ότι εγκαίρως θα έχουν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες και όχι να φτάνουμε πολλές φορές στους θερινούς μήνες και να έχουμε προβλήματα στελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών για το κράτος και για τους πολίτες. Άρα λοιπόν στα αιτήματα που θα μας έρχονται κάθε Σεπτέμβριο θα είναι και οι εκτιμόμενες τακτικές ανάγκες εποχικών υπαλλήλων προκειμένου και αυτοί με τη δική τους διαδικασία από την αρχή του χρόνου να προχωρούν όλα αυτά φυσικά μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και άρα και εγκαίρως να είναι και το κράτος στελεχωμένο για όλες αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν στη θερινή περίοδο. Ότι πρέπει συνεχώς να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και της εποχής και συνεχώς να βλέπουμε και πού υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Θα σας πω επιγραμματικά τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου. Πρέπει να σας πω με χαρά ότι σήμερα το έχουμε θέσει και σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα. Το στέρνουμε σήμερα και φυσικά και στην ΑΔΔ, γιατί και από εκεί περιμένουμε τις παρατηρήσεις τους.
Και στο τέλος της συνέντευξης τύπου, για να, μην, για να έχετε κι εσείς μια πλήρη εικόνα, θα σας μοιράσουμε και ένα περιληπτικό σημείωμα για να διευκολύνουμε για τα θέματα, γιατί είναι και κάποια θέματα λίγο ειδικά και σίγουρα δεν θα μπορώ και σε μια προφορική παρουσίαση να αναφερθώ σε όλα. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο βασικό μέρος του σχεδίου νόμου. Είναι τέσσερα τα βασικά μέρη, που αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων και την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο ιδιαίτερα στη σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης. Ο πρώτος λόγος είναι ότι την περίοδο που ήμασταν κάτω από τα μνημόνια και μάλιστα ξεκινώντας και πριν τα μνημόνια, από την περίοδο της επιτήρησης το 2006, η χώρα μας μπήκε σε μία διαδικασία αρχικά μεγάλης αυστηροποίησης σε σχέση με τις προσλήψεις, σχεδόν απαγόρευσης, ξέρετε ότι λειτουργεί η ΠΙΣ, η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, και βέβαια την περίοδο την καθαρή των μνημονίων μπήκαμε και κάτω από πολύ συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες, 1:5 αρχικά, 1:3 το 2018 και τώρα σε αυτή τη νέα φάση που περνάμε, ακριβώς σηματοδοτώντας την έξοδο των μνημόνια, προχωράμε πλέον στην εξισορρόπηση της συρρήκνωσης, γιατί δεν μιλάμε για διόγκωση βέβαια, μιλάμε για εξισορρόπηση της συρρήκνωσης του κανόνα 1:1. Τώρα λοιπόν που ανακτούμε την κυριαρχία και τη δυνατότητα πολιτικών επιλογών και έχουμε και το δημοσιονομικό πλαίσιο εκείνο, το οποίο με απόλυτα σεβασμό στον κανόνα που έχουμε να τηρήσουμε, αλλά και το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφώνεται, είναι ανάγκη οι προσλήψεις να μην είναι ούτε αποσπασματικές, κάτω από την πίεση της συγκυρίας και των αναγκών, ούτε προσλήψεις σε καμία περίπτωση ως αυτοσκοπός. Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες του δημοσίου, για τις ανάγκες που έχει η δημόσια διοίκηση να επιτελέσει, που αναφέρθηκα πριν, για τη χώρα μας, για τους θεσμούς και για τη νέα εποχή που διανύουμε. Και φυσικά είναι προσλήψεις οι οποίες οφείλουν να γίνουν, και αυτή είναι η πηξίδα μας, κάτω από συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση των αναγκών που έχουμε σήμερα και που θα έχουμε στο μέλλον και φυσικά των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται, και αυτό θεσπίζουμε, να υπάρχει αφενός ένας πολυετής στρατηγικός σχεδιασμός για τις προσλήψεις, ο οποίος θα λειτουργήσει σε μία πολυετή βάση, σε απόλυτη συνάρτηση με το δημοσιονομικό μεσοπρόθεσμο πολυετές πρόγραμμα της χώρας. Και εκεί πέρα το Υπουργείο μας θα λαμβάνει κάθε Γενάρη, ξεκινώντας από το 19, τις συγκεκριμένες στρατηγικές αναλύσεις των άλλων Υπουργείων, των άλλων δημοσίων φορέων, εποπτευόμενων φορέων και από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, σε σχέση με την ανάλυση των αναγκών τους και μία προβολή στο μέλλον, δηλαδή εκτίμηση, τι ανάγκες θα έχουν στο μέλλον, τι αποχωρήσεις θα έχουν, τι νέες λειτουργίες οφείλουν να επιτελέσουν, τι στόχοι μπαίνουν. Άρα λοιπόν θα είναι προσλήψεις που θα γίνονται με συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει και αυτή, όπως σας είπα, η διαδικασία των εκ των ενών των προσλήψεων και των αναγκών, που δεν επιτρέπει όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση. Και βέβαια, γι' αυτό το λόγο είχαμε και την ανάγκη να προσλαμβάνονται και συμβασιούχοι, προκειμένου να μείνουν όρθια τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας με τους αναπληρωτές και βασικές δομές στις υπηρεσίες του κράτους. Τώρα μπαίνουμε λοιπόν ξανά σε μια κανονικότητα, σαν κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα της Ευρωζώνης. Μάλιστα, επειδή θέλουμε αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός ο πολιετής να είναι σε πλήρη συνάρτηση με τη συνολική μας θεσμική διαδικασία ανασυγκρότησης και μεταρρύθμισης, τίθεται και ως όρος μέσα ότι προκειμένου ένας φορέας να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το πολιτή σχεδιασμό προσλήψεων και άρα και να έχει τη δυνατότητα προσλήψεων, θα πρέπει όλα αυτά να είναι σε συνάρτηση με τα ψηφιακά οργανογράμματα που θα πρέπει να έχει, τα περιγράμματα θέσεων και όλες αυτές τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες και τις διατάξεις που έχει θέσει συνολικά η θεσμική αλλαγή στο δημόσιο. Τώρα, όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό. Ο ετήσιος προγραμματισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους, και αυτή είναι και η λογική ακολουθία των πραγμάτων,
Συνεπώς, όπως το Σεπτέμβριο κάθε έτους παρουσιάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού, έτσι και το Σεπτέμβριο κάθε έτους, ξεκινώντας από του χρόνου του Σεπτέμβριο, θα λαμβάνει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα αντίστοιχα αιτήματα πάλι των φορέων, υπουργείων, εποπτευομένων και αυτοδιοίκησης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικά για την αυτοδιοίκηση δηλαδή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, και που εκεί πέρα θα πρέπει, μέσα στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού που έχουν υποβάλει, να έρχονται και να εξειδικεύουν τις ανάγκες που έχουν για την επόμενη χρονιά, το οποίο θα τα συγκεντρώνουμε εμείς και με βάση τον συνολικό αυτό σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του χρόνου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού, πλέον θα βγαίνει μία πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μία εγκριτική πράξη, το λέω έτσι για να γίνει σαφές τι εννοούμε, εκεί που βγαίνουν πάρα πολλές μέσα στη χρονιά. Θα βγαίνει λοιπόν στην αρχή του χρόνου μία εγκριτική πράξη από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Οικονομικών, που θα είναι οι προσλήψεις της επόμενης χρονιάς. Με απόλυτη διαφάνεια, με απόλυτη στρατηγική και να ξέρουμε όλοι, το κεντρικό κράτος, οι φορείς μας, αλλά και το ίδιο το ΑΣΕΠ, τι προσλήψεις θα χρειάζεται να κάνει. Δύο κρίσιμα θέματα σε αυτό το σημείο. Ότι στον ετήσιο προγραμματισμό θέτουμε και τους εποχικούς εργαζόμενους υπαλλήλους. Και αυτό γιατί. Γιατί εποχικός δεν σημαίνει έκτακτος. Εποχικές ανάγκες του κράτους, όπως είναι οι πυροσβέστες, όπως είναι οι αρχαιοφύλακες, είναι τακτικές ανάγκες του κράτους, οι οποίες όμως έχουν μια περιοδικότητα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Άρα, αυτό έρχεται να διευκολύνει τη δημόσια διοίκηση και είναι εποφελία φυσικά και της κοινωνίας και των πολιτών, ότι εγκαίρως θα έχουν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες και όχι να φτάνουμε πολλές φορές στους θερινούς μήνες και να έχουμε προβλήματα στελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών για το κράτος και για τους πολίτες. Άρα λοιπόν, στα αιτήματα που θα μας έρχονται κάθε Σεπτέμβριο θα είναι και οι εκτιμόμενες τακτικές ανάγκες εποχικών υπαλλήλων, προκειμένου και αυτοί με τη δική τους διαδικασία από την αρχή του χρόνου να προχωρούν όλα αυτά φυσικά μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και άρα και εγκαίρως να είναι και το κράτος στελεχωμένο για όλες αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν στη θερινή περίοδο και σε έκτακτες ανάγκες προσλήψεων. Τώρα, όσον αφορά το ΑΣΕΠ, όλοι γνωρίζουμε ότι το ΑΣΕΠ και το αναγνωρίζουμε και είναι και καταξιωμένο και στη συνείδηση του κόσμου, ήταν από τις μεγάλες σεισμικές τομές στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι το ΑΣΕΠ έχει καταξιωθεί ως ένας σεισμός αξιοκρατίας. Σε ένα δύσκολο χώρο όπως είναι οι προσλήψεις, γιατί ξέρουμε στο παρελθόν ότι ήταν ένας χώρος ο οποίος πριν προ-ΑΣΕΠ είχε έντονα και πελατειακές συνθήκες και δημιουργούσε και συνθήκες αναξιοκρατίας. Άρα λοιπόν η θέση μας είναι ότι εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε το ΑΣΕΠ σε αυτή τη νέα εποχή. Επίσης είναι αλήθεια ότι το ΑΣΕΠ έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος όλη αυτή την περίοδο. Αφενός γιατί έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητές του. Δηλαδή, ακριβώς λόγω της εγγύησης που παρέχει το ΑΣΕΠ, ήδη με τους νόμους του 16 που αναφέρθηκα προηγουμένως, το ΑΣΕΠ πλέον έχει ρόλο και για τις κρίσεις προϊσταμένων και φυσικά και για την επιλογή των διοικητικών και τομεακών γραμματέων. Επίσης, λόγω της συνολικής στενότητας που είχαμε ως δημόσια διοίκηση την περίοδο των μνημονίων, και το ΑΣΕΠ δεν μπόρεσε να αυξήσει το προσωπικό του. Και έτσι, οι ίδιοι άνθρωποι, κάτω από τη συνεχή πίεση να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των προκηρύξεων, στις ανάγκες των κρίσεων, φυσικά αυτή τη στιγμή δίνουν μία μάχη με το χρόνο, το οποίο και οι ίδιοι και δημιουργούνται προβλήματα για τους ίδιους και φυσικά δημιουργούνται και καθυστερήσεις στις ανάγκες στελέχωσης του δημοσίου και φυσικά και για τους υποψηφίους και όλα τους πολίτες που περιμένουν να υπάρχει μία ταχύτητα στις αποφάσεις. Άρα λοιπόν, το πρώτο σημείο και έρχεται να δέσει με τον ετήσιο προγραμματισμό είναι ότι στις αρχές λοιπόν του χρόνου που θα υπάρχει ο ετήσιος προγραμματισμός τακτικών και εποχικών προσλήψεων, ο προγραμματισμός αυτός θα πηγαίνει αμελητή στο ΑΣΕΠ και άρα λοιπόν το ΑΣΕΠ από την αρχή της κάθε χρονιάς θα μπορεί πλέον να οργανώνει τις δυνάμεις του και το δικό του προγραμματισμό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημείο.
Όμως, πέραν του προγραμματισμού, υπήρχε και η ανάγκη να υπάρξει μία επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, πάντα σε όλα αυτά τα συζητήσαμε σε πλήρη διαβούλευση με το ΑΣΕΠ και οι ίδιοι από την πρώτη μέρα που ανέλαβα εδώ μας παρουσιάσανε και τα προβλήματα που έχουν και έτσι με το σχέδιο νόμου προχωράμε και σε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία αυτή της επιτάχυνσης και της απλούστευσης. Η πρώτη είναι η ενοποίηση ετοιμάτων, η δυνατότητα ενοποίησης ετοιμάτων σε ενιαίες προκηρύξεις. Δηλαδή, θα δύναται το ΑΣΕΠ να μπορεί να ενοποιήσει κάποιες προκηρύξεις που θα κρίνει ότι έχουν κάποια συναφή στοιχεία ή προκηρύξεις οι οποίες είναι κατά συναφής κλάδους και ειδικότητες. Να δώσω ένα παράδειγμα, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη. Υπάρχει ανάγκη να στελεχωθούν υπηρεσίες του δημοσίου με μηχανικούς. Αντί να έρθουν 10 διαφορετικές προκηρύξεις, οι οποίες σημαίνει αντίστοιχα και έναν όγκο δουλειάς και καθυστερήσεις και για τους πολίτες που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, αλλά και για την ίδια την λειτουργία του ΑΣΕΠ, να έχει τη δυνατότητα να βγάλει μία προκήρυξη που να εγγυάται βέβαια όλα τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που υπάρχουν για τα επιμέρους αιτήματα. Το δεύτερο θέμα είναι που προβλέπουμε να διευρύνεται η δυνατότητα, σήμερα έχει τη δυνατότητα μόνο για έναν πανελλαδικό διαγωνισμό, μιλάμε για τους γραπτούς διαγωνισμούς, να έχει τη δυνατότητα και για περισσότερους τέτοιους διαγωνισμούς, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η τρίτη δυνατότητα, η οποία είναι και η πιο καινοτομική, είναι η δυνατότητα να μπορεί το ΑΣΕΠ να προκηρύσει διετής διαγωνισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και μπορεί να γίνει πράξη με βάση τον πολυετή πλέον σχεδιασμό, γιατί με αυτόν τον τρόπο και φυσικά τα αποτελέσματα θα έχουν ισχύ μόνο για 2 έτη. Δεν δημιουργούμε επιτηρίδες, είναι αποτελέσματα για 2 έτη και σε διαγωνισμούς που η φύση των διαγωνισμών, δηλαδή το πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα, επιτρέπουν να γίνει ένας διετής διαγωνισμός, ούτως ώστε με μία προκήρυξη να γίνεται η σύντμηση των αντίστοιχων διαδικασιών εσωτερικά διαλογής των υποψηφίων και με την υποχρέωση βέβαια ότι αυτοί που θα εκδίδονται θα προσλαμβάνονται αυτοί που αναλογούν στη δημοσιονομική δυνατότητα του πρώτου έτους, θα είναι σαφή αυτά από την προκήρυξη και οι επόμενοι στην επόμενη χρονιά και φυσικά ο φορέας ο οποίος θα έχει το ευεργέτημα της διετούς προκήρυξης δεν θα μπορεί στη συνέχεια να ζητήσει επιπλέον προσωπικό, εκτός αν υπάρχει πολύ έκτατος λόγος, για την επόμενη χρονιά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μία τομή η οποία θα έρθει πραγματικά να διευκολύνει και να συντμίσει πάρα πολύ τους χρόνους, καθώς οι ανάγκες πλέον των φορέων θα μπορούν μέσα από την ανάλυση που γίνεται του πολιτικού προγραμματισμού να είναι σαφές και να εκτιμηθεί σε συνάρτηση και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το Υπουργείο Οικονομικών σε διάσταση διετίας. Μία ακόμα, η πέμπτη ρύθμιση για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ είναι μια διαδικασία που αφορά την απλούστευση των δικαιολογητικών του ΑΣΕΠ. Όπως θα ξέρετε, αυτή τη στιγμή για κάθε προκήρυξη υπάρχουν χιλιάδες υποψήφοι και είναι φυσικό, υπάρχει η αγωνία των νέων ανθρώπων, υπάρχει ανεργία, υπάρχει ένα ενδιαφέρον προκειμένου να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Υπάρχει με τη σημερινή διαδικασία, το ΑΣΕΠ αναγκάζεται να ελέγξει τα χαρτιά, τα δικαιολογητικά, όλων αυτών των χιλιάδων υποψηφίων εξ αρχής. Αυτό είναι μια τεράστια καθυστέρηση και πρέπει να σας πω ότι αυτό το έχουμε συζητήσει πολύ με το ίδιο το ΑΣΕΠ. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε λέμε το εξής, ότι σε πρώτο στάδιο, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του να συμμετάσχει σε μια προκήρυξη, σε ένα διαγωνισμό, τα προσόντα που υποβάλλει ότι έχει και τα γράφει, θα θεωρείται ότι η αίτησή του παίρνει μορφή υπεύθυνης δήλωσης. Άρα, το πρώτο ξεκαρτάρισμα που θα γίνεται, το ΑΣΕΠ θα κάνει την πρώτη εκτίμηση με βάση τις δηλώσεις. Και πριν φτάσει, και εδώ είναι σημαντικό το σημείο και το τονίζω, πριν φτάσει να αναρτήσει τους προσωρινούς πίνακες,
τότε θα καλεί με μία πρώτη κατάταξη που θα έχει κάνει τους ενδιαφερομένους κατά σειρά της προτεραιότητας με τον απόλυτο αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και επιπλέον 50%. Και θα τους καλεί εντός 10 ημερών να προσκομίσουν, επιμένω και σε αυτό το σημείο και το τονίζω, πριν αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες. Να φέρουν τα δικαιολογητικά που με υπεύθυνη δήλωση έχουν πει ότι έχουν, για να δικαιολογήσουν τα προσόντα τους. Άρα σε αυτή τη φάση καταλαβαίνετε ότι το ΑΣΕΠ θα έρθει να κάνει έναν έλεγχο που θα είναι περίπου στο 1/6 με 1/8, ίσως και 1/10, ανάλογα με την προκήρυξη του αρχικού. Μιλάμε για μία σύντιμηση μηνών εδώ. Μπορεί να είναι και 3 και 4 μήνες αυτή η επιτάχυνση. Και λέμε συν 50%, γιατί δυστυχώς, όπως ξέρετε, υπάρχει και ένα μέρος των υποψηφίων, οι οποίοι είτε δεν προσκομίζουν, είτε δεν έχουν τα δικαιολογητικά τα σωστά που απαιτούνται για τις προκηρύξεις. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στο βαθμό που υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο και διασπιστώνεται, θα συμπληρώνεται το επιπλέον 50% που θα έχει κληθεί. Γιατί υπολογίζουμε ότι έτσι θα καλύπτεται. Αυτό λοιπόν είναι μία τομή η οποία πραγματικά πιστεύουμε σε συνάρτηση με τα 3 προηγούμενα, ενοποίηση προκηρύξεων, διετής προκηρύξης και προγραμματισμό, θα δώσει μια τεράστια ανάσα λειτουργικότητας και μια μεγάλη επιτάχυνση, που είναι ένα ζήτημα που μας αφορά και εμάς ως δημόσιο, να έχουμε γρήγορα τη στελέχωση με τις προκηρύξεις και τους υποψηφίους, να μην φτάνουν οι άνθρωποι και 2 και 2,5 χρόνια να περιμένουν για να δουν και να μην μπορούν να οργανώσουν το μέλλον τους, και φυσικά και το ίδιο το ΑΣΕΠ, το οποίο κυριολεκτικά έχει λυγίσει κάτω από το βάρος των ευθυνών. Τώρα, θέλω και 2 άλλα σημεία να πω για το ΑΣΕΠ. Το πρώτο αφορά την γενικότερη στήριξη της λειτουργίας τους. Προβλέπουμε κατά παρέκκληση για το ΑΣΕΠ να μπορεί να κάνει αποσπάσεις προσωπικού σε περιόδους που έχει μεγάλη ανάγκη. Αυτό είναι μια περίοδος τώρα που μας είχε ζητηθεί. Προσπαθήσαμε μέσα και ο Γενικός βοήθησε μέσα από την Επιτροπή Κινητικότητας, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα μπορούμε οριακά να βοηθήσουμε. Τώρα θεσμοθετούμε ότι σε περιόδους που το ΑΣΕΠ όντως έχει μεγάλη ανάγκη και εφόσον το αιτιολογεί, να υπάρχει η δυνατότητα αυτής της κατ' εξαίρεση έγκρισης αποσπάσεων στο ΑΣΕΠ, η οποία θα είναι καταρχήν για 1 έτος, με τη δυνατότητα συν 1 έτος ακόμα. Και ταυτόχρονα λύνουμε και ένα άλλο θέμα που προέκυψε και σίγουρα κι εσείς το έχετε διαπιστώσει παρακολουθώντας τα θέματα δημόσιας διοίκησης. Λέμε σαφώς μέσα ότι για όλα τα ζητήματα που τίθενται για ερμηνεία μέσα στο ΑΣΕΠ, την τελική λύση υπηρεσχεί η γνώμη της Μίζωνος και Ελάσσονος Ολομέλειας. Γιατί το ΑΣΕΠ δεν είναι δικαστήριο, ώστε κάθε τμήμα του να έχει τη δική του γνώμη, είναι μια διοικητική αρχή. Άρα, συνεπώς, πρέπει να ενοποιείται τελικά η στάση του ΑΣΕΠ. Εκείνο αποφασίζει κάθε φορά αν ισχύει η μία ή η άλλη άποψη, αλλά πρέπει να είναι ενιαία για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίσαμε, νομίζω, πρόσφατα με τους δικαστικούς υπαλλήλους, αν θυμάμαι καλά, όπου υπήρχε ένα πρόβλημα διαφορετικών ερμηνεών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πρώτο μέρος, προγραμματισμός προσλήψεων και στήριξη ΑΣΕΠ. Το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος αφορά τον επιτελικό σχεδιασμό για τη δημόσια διοίκηση και την παρακολούθηση και την υλοποίηση της στρατηγικής της διοικητικής ανασυγκρότησης. Εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου νόμου που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη νέα περίοδο που πλέον διανύουμε, δηλαδή με την σταδιακή ανάκτηση της κυριαρχίας της χώρας μας και του ελληνικού δημοσίου, να μπορεί το ίδιο με δικά του μέσα και χωρίς outsourcing ή χωρίς να χρειάζεται υποχρεωτικά τεχνική στήριξη και βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες, πάντα είναι καλοδεχούμενη φυσικά η διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά έχει και σημασία το ελληνικό δημόσιο να έχει τις δικές του δομές για να μπορεί και να παρακολουθεί με τρόπο οριζόντιο το πώς λειτουργούν οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, τι ανάγκες υπάρχουν, και φυσικά να μπορεί και να στηρίζει τις υπόλοιπες δομές του δημοσίου προκειμένου να υλοποιούν όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές.
Εδώ λοιπόν εισάγονται 4 θέματα. Πρώτα απ' όλα συγκροτείται στο Υπουργείο μας ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Αυτό είναι ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο το οποίο θα γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης γύρω από όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τη στρατηγική της διοικητικής ανασυγκρότησης και οτιδήποτε άλλο. Θα προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας, θα συμμετέχουν οι γενικοί μας διευθυντές, θα υπάρχει και συμμετοχή από αντίστοιχα υπουργεία που είναι κρίσιμη η παρουσία τους σε αυτήν την συγκρότηση της στρατηγικής και την παρακολούθησή της. Αναφέρομαι φυσικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αυτοδιοίκηση, στο Υπουργείο Οικονομίας, που έχει την συνολική ευθύνη για τον γενικό οικονομικό και αναπτυξιακό και κοινωνικό σχεδιασμό και το ολιστικό σχέδιο στρατηγικής, γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, η δημόσια διοίκηση πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με τη στρατηγική. Φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί είναι αυτονόητο για το δημόσιο πλαίσιο και όλες αυτές τις διαδικασίες, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ταυτόχρονα, αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο, συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μία τομεακή γραμματεία, η οποία θα έχει να κάνει με την, με το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης και με την υποστήριξη δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης στο ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με συγχωρείτε, αλλά είναι και περίοδος που είμαστε όλοι λίγο κρυωμένοι. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη τομή και θα εξηγήσω τώρα τι ακριβώς συνήθατε αυτή. Θα είναι μία τομεακή γραμματεία η οποία θα στελεχωθεί με μετατάξεις και αποσπάσεις σε πρώτη φάση, με προσόντα όμως που θα είναι ανάλογα της αποστολής της. Και φυσικά σε αυτό το γνωμοδοτικό συμβούλιο θα συμμετέχει και ο τομεακός γραμματέας που θα ηγείται αυτής της γραμματείας, η οποία θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του Υπουργείου μας. Δύο πράγματα λοιπόν θα είναι κάτω από αυτή τη νέα τομεακή γραμματεία. Το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης και θα είναι και ένας μηχανισμός διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση από τους φορείς του δημοσίου των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση και αναβάθμιση της διοικητικής τους ικανότητας. Να γίνω πιο σαφής, τι εννοούν αυτοί οι τίτλοι. Το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης είναι κάτι που σαν δομή διοικητική υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην ουσία θα είναι ένας διοικητικός θεσμός, ο οποίος σε πλήρη συνεργασία με τις γενικές διευθύνσεις του Υπουργείου μας και φυσικά και με τον διοικητικό γραμματέα στο μέλλον του Υπουργείου, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση και θα έχει και μία αντίστοιχη διαδικασία συνεργασίας και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Οικονομίας για το κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης. Εκεί λειτουργεί, ανακοινώθηκε ήδη και ένα παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας. Οπότε θα είναι ένας φορέας ο οποίος θα αναλάβει αυτή τη δράση και θα τροφοδοτείται και από τις υπόλοιπες γενικές μας διευθύνσεις που θα συλλέγουν αυτά τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα στοιχεία, όπως κάνουν και σήμερα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί και με μία ειδική σύνθεση που θα έχει με στελέχη της δημόσιας διοίκησης που είναι ειδική σε θέματα στατιστικών, μελετών και ανάλυσης, να μπορεί όλα αυτά να τα αναλύει και να συμβάλλει στη γενική στρατηγική του Υπουργείου, της κυβέρνησης και της χώρας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχουμε στην επόμενη φάση, σε αυτή τη νέα περίοδο, είναι να μπορέσει η δημόσια διοίκηση να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους νέους ρόλους και της εποχής αλλά και των μεγάλων προκλήσεων που έρχονται συνολικά για όλη την ευρωπαϊκή και τις εθνικές διοικήσεις και όχι μόνο για τη χώρα μας. Και εδώ αναφέρομαι και στις ανάγκες συνεχώς προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης και τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις. Τώρα, σε σχέση με το... και να δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ εδώ. Αυτός ο θεσμός, επειδή ακριβώς είναι ένας θεσμός ο οποίος αναγνωρίζεται ως ένας θεσμός που υπάρχει και σε πολλές άλλες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορεί να δίνει και στοιχεία πλέον αξιόπιστα, ευρύτερα αποδεκτά,
συνολικά για τη χώρα μας και να μην έχουμε μόνο στοιχεία που μας έρχονται από διεθνείς οργανισμούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τα οποία είναι βέβαια πολύ χρήσιμα κι αυτά. Αλλά πρέπει και η Ελλάδα, η ελληνική δημόσια διοίκηση, να μπορεί να έχει και να προτάσει και μέσα από ένα τέτοιο μηχανισμό κοινής αποδοχής, outsourcing ή χωρίς να χρειάζεται υποχρεωτικά τεχνική στήριξη και βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες. Πάντα είναι καλοδεχούμενη φυσικά η διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά έχει και σημασία το ελληνικό δημόσιο να έχει τις δικές του δομές για να μπορεί και να παρακολουθεί με τρόπο οριζόντιο το πώς λειτουργούν οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, τι ανάγκες υπάρχουν και φυσικά να μπορεί και να στηρίζει τις υπόλοιπες δομές του δημοσίου προκειμένου να υλοποιούν όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Εδώ λοιπόν εισάγονται τέσσερα θέματα. Πρώτα απ' όλα συγκροτείται στο Υπουργείο μας ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Αυτό είναι ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο το οποίο θα γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης γύρω από όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τη στρατηγική της διοικητικής ανασυγκρότησης και οτιδήποτε άλλο. Θα προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας, θα συμμετέχουν οι γενικοί μας διευθυντές, θα υπάρχει και συμμετοχή από αντίστοιχα Υπουργεία που είναι κρίσιμη η παρουσία τους σε αυτήν την συγκρότηση της στρατηγικής και την παρακολούθησή της. Αναφέρομαι φυσικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αυτοδιοίκηση, στο Υπουργείο Οικονομίας, που έχει την συνολική ευθύνη για τον γενικό οικονομικό και αναπτυξιακό και κοινωνικό σχεδιασμό και το ολιστικό σχέδιο στρατηγικής, γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, η δημόσια διοίκηση πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με τη στρατηγική. Φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί είναι αυτονόητο για το δημόσιο πλαίσιο και όλες αυτές τις διαδικασίες, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ταυτόχρονα, αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο, συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μία τομεακή γραμματεία, η οποία θα έχει να κάνει με το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης και με την υποστήριξη δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης στο ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με συγχωρείτε, αλλά είναι και περίοδος που είμαστε όλοι λίγο κρυωμένοι. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη τομή και θα εξηγήσω τώρα τι ακριβώς συνίσταται αυτή. Θα είναι μια τομεακή γραμματεία η οποία θα στελεχωθεί με μετατάξεις και αποσπάσεις σε πρώτη φάση, με προσόντα όμως που θα είναι ανάλογα της αποστολής της και φυσικά σε αυτό το γνωμοδοτικό συμβούλιο θα συμμετέχει και ο τομεακός γραμματέας που θα ηγείται αυτής της γραμματείας, η οποία θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του Υπουργείου μας. Δύο πράγματα λοιπόν θα είναι κάτω από αυτή τη νέα τομεακή γραμματεία. Το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης και θα είναι και ένας μηχανισμός διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση από τους φορείς του δημοσίου των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση και αναβάθμιση της διοικητικής τους ικανότητας. Να γίνω πιο σαφής τι εννοούν αυτοί οι τίτλοι. Το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης είναι κάτι που σαν δομή διοικητική υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην ουσία θα είναι ένας διοικητικός θεσμός, ο οποίος σε πλήρη συνεργασία με τις γενικές διευθύνσεις του Υπουργείου μας και φυσικά και με τον διοικητικό γραμματέα στο μέλλον του Υπουργείου, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση και θα έχει και μία αντίστοιχη διαδικασία συνεργασίας και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Οικονομίας για το κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης. Εκεί λειτουργεί, ανακοινώθηκε ήδη και ένα παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας. Οπότε θα είναι ένας φορέας ο οποίος θα αναλάβει αυτή τη δράση και θα τροφοδοτείται και από τις υπόλοιπες γενικές μας διευθύνσεις που θα συλλέγουν αυτά τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα στοιχεία, όπως κάνουν και σήμερα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί και με μία ειδική σύνθεση που θα έχει με στελέχη της δημόσιας διοίκησης που είναι ειδική σε θέματα στατιστικών, μελετών και ανάλυσης, να μπορεί όλα αυτά
να τα αναλύει και να συμβάλλει στη γενική στρατηγική του Υπουργείου, της κυβέρνησης και της χώρας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχουμε στην επόμενη φάση, σε αυτή τη νέα περίοδο, είναι να μπορέσει η δημόσια διοίκηση να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους νέους ρόλους και της εποχής, αλλά και των μεγάλων προκλήσεων που έρχονται συνολικά για όλη την ευρωπαϊκή και τις εθνικές διοικήσεις και όχι μόνο για τη χώρα μας. Και εδώ αναφέρομαι και στις ανάγκες συνεχώς προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης και τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις. Τώρα, σε σχέση με το... και να δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ εδώ. Αυτός ο θεσμός, επειδή ακριβώς είναι ένας θεσμός ο οποίος αναγνωρίζεται ως ένας θεσμός που υπάρχει και σε πολλές άλλες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορεί να δίνει και στοιχεία πλέον αξιόπιστα, ευρύτερα αποδεκτά, συνολικά για τη χώρα μας, και να μην έχουμε μόνο στοιχεία που μας έρχονται από διεθνείς οργανισμούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τα οποία είναι βέβαια πολύ χρήσιμα κι αυτά. Αλλά πρέπει και η Ελλάδα, η ελληνική δημόσια διοίκηση, να μπορεί να έχει και να προτάσει και μέσα από ένα τέτοιο μηχανισμό κοινής αποδοχής, δεν υπάρχει όριο σε καμία ηλικία και δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, ρυθμίζουμε και λέμε με σαφήνεια ότι υπάρχει ίση μεταχείριση σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης και των υπαλλήλων που είναι μόνιμοι και αυτών που είναι ΙΔΑΧ για όλο το φάσμα των επιμέρους θεμάτων που αφορούν τα ζητήματα σπουδών, επιμόρφωσης και γενικώς κατάρτισης. Και εισάγουμε και μία καινοτομία, την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σε συνεργασία με εμάς, το δικό μας Υπουργείο και το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαν γίνει και κάποια σεμινάρια πριν από ένα-δύο μήνες και είχαμε τη χαρά και με το Γενικό να συμμετάσχουμε σε αυτά. Που αφορά τη δυνατότητα, ενισχύουμε δηλαδή, να πω το γενικό στόχο, τη δυνατότητα επιμόρφωσης και των υπαλλήλων ΔΕΕ, γιατί ως τώρα ξέρετε κυρίως ήταν οι ΠΕ υπάλληλοι που είχαν αυτή τη δυνατότητα. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα αυτή και στους ΔΕΕ του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης και τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες που να παίρνουν πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας από το ΕΚΔΑ, από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αυτό τώρα θεωρούμε ότι είναι και σωστό και δίκαιο. Τους δίνουμε ένα κίνητρο. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό ΔΕΕ και οι οποίοι εκ των πραγμάτων, ειδικά και σε απομακρυσμένες περιοχές, σε νησιά, στην περιφέρεια, ασκούν από τη φύση του της δουλειάς και καθήκοντα πιο υψηλά, έπρεπε και είναι και θέμα και δημοκρατικό μέσα στη δημόσια διοίκηση να τους δώσουμε αυτό το κίνητρο και τη δυνατότητα, το οποίο θα έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα, δηλαδή μέσα από αυτό το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας θα προβλέπεται, το διαβάζω για να είμαι και σαφής, ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξή τους θα μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος, άρα λοιπόν το κίνητρο θα έχει και συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ενώ η κατοχή αυτού του πιστοποιητικού θα μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων των τμήματων. Τώρα, ένα άλλο θέμα που ρυθμίζουμε είναι στα θέματα της πειθαρχικής διαδικασίας, όπου προβλέπουμε ότι ο υπάλληλος που διενεργεί την ένορκη διοικητική εξέταση, την ΕΔΕ, θα πρέπει να έχει βαθμό Α, αντί για του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ. Αυτό θεωρούμε ότι έρχεται να ενισχύσει τη διαδικασία, δηλαδή να είναι υπάλληλοι οι οποίοι να έχουν τη γνώση και την εμπειρία για να μπορούν να κάνουν αυτό το ελεγκτικό έργο. Και επίσης θεσπίζουμε με τον νόμο, προτείνουμε μια ενδεικτική προθεσμία 3 μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση που από το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης διαπιστώνεται πειθαρχικό παράπτωμα για κάποιον δημόσιο υπάλληλο. Αυτό το 3 μήνο το ενδεικτικό που θέτουμε είναι υποφελία και της σωστής λειτουργίας της διοίκησης,
αλλά είναι υποφιλία και του υπαλλήλου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σκιά και ομοιρία για δημοσίους υπαλλήλους και να χρονίζουν τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και ένα κόλλημα για την εξέλιξή τους, αλλά και για την τιμή και την υπόλοιψή τους μέσα στη δημόσια διοίκηση. Άρα, αυτό είναι μία διάταξη που πιστεύουμε ότι πραγματικά έρχεται να επιταχύνει τις πειθαρχικές διαδικασίες, ώστε και να υπάρχει η σωστή λειτουργία της διοίκησης, αλλά και να γίνεται σεβαστό, έμπρακτα στον χώρο του δημοσίου, του αναγκαίου τεκμηρίου αθωότητας. Τέλος, όσον αφορά το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, εκεί κάνουμε δύο ρυθμίσεις, ότι αυτό βγαίνει μέσα από την εμπειρία της λειτουργίας του θεσμού μέχρι σήμερα, ότι τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να έρχονται με ένα πολύ πιο πλήρη τρόπο όσον αφορά τα οργανογράμματά τους και όλες τις άλλες θέσεις που θέλουν να καλύψουν. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα συνδεθεί βέβαια στο μέλλον και με την πολυετή διαδικασία των προσλήψεων, καθώς και η κινητικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Δηλαδή, η στρατηγική για τις προσλήψεις είναι ο ένας βραχίωνος του στρατηγικού σχεδιασμού για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης με βάση τις ανάγκες και το άλλο φυσικά είναι η κινητικότητα. Άρα εδώ ερχόμαστε να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ τα αιτήματα που έρχονται από τους φορείς. Και έχουμε και ένα δεύτερο θέμα που είναι πάλι κοινωνικού χαρακτήρα, ότι υπήρχε η δυνατότητα με τον νόμο που ισχύει του 16, ένας δημόσιος υπάλληλος να κάνει αίτηση στο πλαίσιο της κινητικότητας, είτε για απόσπαση ή μετάταξη, για λόγους υγείας. Υπήρχε όμως μία ασάφεια αν αυτοί οι λόγοι υγείας αφορούν μόνο το άτομό του ή αφορούν και την οικογένειά του. Εδώ δίνουμε μία λύση υπέρ της οικογενειακής ερμηνείας, δηλαδή ότι μπορεί να είναι και λόγος υγείας που αφορά τον τη σύζυγο, τα παιδιά, αλλά και συγγενείς πρώτου βαθμού, καθώς όλοι ξέρουμε ότι και τα ζητήματα με ηλικιωμένους ή άρρωστους γονείς είναι εξίσου σημαντικά ζητήματα που μπορεί να επιβάλλουν μία τέτοια ανάγκη μετακίνησης του δημοσίου υπαλλήλου σε μία άλλη υπηρεσία. Κλείνω πολύ σύντομα για τη μακρηγόρηση, αλλά ήθελα να δώσω μία πλήρη εικόνα του σχεδίου νόμου. Το τέταρτο μέρος αφορά το Εθνικό Τυπογραφείο. Και εδώ, επειδή ξέρετε, και είναι και πολλές οι διατάξεις, είναι μεγάλο το κεφάλαιο, θα σας δώσουμε και το αναλυτικό σημείωμα. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας και της διαφάνειας από τους αρχαιούς. Εμείς το στηρίζουμε προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, τις νέες δυνατότητες για την καλύτερη διεύρυνση της αποστολής του και την προσαρμογή του στις ανάγκες της ψηφιακής και την ενίσχυση της κοινοφιλούς αποστολής του, δηλαδή να μπορεί να εκτυπώνει λόγους για το Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου. Ξέρετε ότι το Μουσείο του είναι πολύτιμο και αφορά και ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ιστορικούς.